Θα λέγαμε από χθες βράδυ, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός γυρίζει σελίδα. Ο Αβέρο Φινοφίτου θα παραδώσει τα ενία του κόμματος στην Ανίτα Δημητρίου ή στον Δημήτρη Δημητρίου. Με σιγουριά μπορούμε να πούμε μόνο ότι η νέα ή ο νέος πρόεδρος του κόμματος θα ονομάζεται Δημητρίου. Σωστό. Τα υπόλοιπα χρήζουν μεγάλη αναλύση. Σωτήρης, ακούμε. Μιχάλη, νομίζω ότι το σημαντικό από τη σημερινή μέρα, το οποίο επιβεβαιώνει και τις χθεσινοβραδινές μας πληροφορίες, είναι η απόφαση του Αβέρο Φινοφίτου να μην υποβάλει υποψηφιότητα για την Προεδρία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τα υπόλοιπα έχουν πάρει το δρόμο τους. Και φρονώ ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι η τολμηρή πολιτικά απόφαση του Αβέρο Φινοφίτου, η οποία δεικνύει ή καλύτερα είναι στο πνεύμα της σύγχρονης εποχής ότι οι πολιτικοί ηγέτες θα πρέπει να ξέρουν την ώρα της εξόδου και δεν μπορεί να παραμένουν κολλημένοι στις καρέκλες. Ο Αβέρο Φινοφίτου, ο οποίος υπήρξε για 10 χρόνια πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε αυτή την παρούσα περίοδο της πολιτικής του διαδρομής ρίσκαρε, πάλεψε, είναι αλήθεια, και έχασε. Τώρα που αποχωρεί από την ηγεσία, ακόμη και οι μέχρι χθες εσωκομματικοί του αντίπαλοι θα πούν τα καλύτερα. Αναμενόμενο. Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να λεχθεί για τον Αβέρο Φινοφίτου είναι ότι μπορεί να μην ήταν ο χαρισματικός ηγέτης, πλην όμως ήταν ο πρακτικός πολιτικός που έβρισκε τον τρόπο να δίνει λύσεις σε δύσκολα προβλήματα και σε δύσκολες καταστάσεις. Και στη Βουλή αλλά και σε κυβερνητικά αδιέξοδα. Χωρίς να φοβάται να τσαλακώσει. Λοιπόν, λέγεται, Σωτήρη, ότι ίσως αυτό που του κόστησε ήταν το φιλολαϊκό στοιχείο που θα πρέπει να έχει ένας ηγέτης, έτσι. Μπορεί. Ο Αβέρο Φινοφίτου για αρκετά χρόνια, προτού αποφασίσει να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας, η αλήθεια είναι ότι δεν έχτιζε προφίλ υποψηφίου. Γι' αυτό και κατά καιρούς συγκρούστηκε με καταστάσεις ενδεχομένως να μην ικανοποίησε κομματικούς του συνεργάτες και αιτήματα ημετέρων, να υιοθέτησε ενίοτε και αντιλαϊκά μέτρα. Ωστόσο, αυτό δεικνύει ότι αυτά τα έκανε γιατί τα πίστευε. Εγώ κρατάω, Μιχάλη, αυτό που είπε, ότι παραμένει μάχημος για το κόμμα και κυρίως εμάς μας ενδιαφέρει και για τον τόπο. Λοιπόν, και η μάχη τώρα για την Προεδρία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το είπαμε στο ρεπορτάζ. Μάχη για Δημητρίου. Θα ακολουθηθούν Δημητρίου. Οι διαδικασίες και τα μέλη του κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού θα αποφασίσουν την 11η Μαρτίου ποιος θα είναι στην ηγεσία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εποχές των αρχηγικών κομμάτων, όπως ήταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός επί Γλαύκου Κληρίδη, η ΕΔΕΚ επί Βάσου Λυσσαρίδη, το ΔΥΚΟ επί Σπύρου Κυπριανού, έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτή. Και μια νέα εποχή για τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ευχαριστούμε, Σωτήρη.